κατηγορία όπως πάντοτε κάθε εβδομάδα με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και πολύ σημαντικά αποτελέσματα. 18η αγωνιστική. Να δούμε τα αποτελέσματα ευθύς αμέσως για να δείτε την πολύ μεγάλη νίκη εκτός έδρας του Χαϊδαρίου. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Μεσσηνιακός Αστέρας Τρίπολης το Σάββατο 1-2. Καλυθέα Προοδευτική 3-1. Εθνικός Αστέρας Λεβαδιακός. Έχασε 2 βαθμούς ο Λεβαδιακός εδώ. 1-1 λοιπόν. Ηλσιακός Χαϊδάρη, πολύ μεγάλη νίκη εκτός έδρας 1-2. Εθνικός Καλαμάτα 0-1. Αγροτικός Αστέρας Πανθρακικός 3-0. Θρασίβουλος ΠΑΣ Γιάννηνα 1-1. Νίκη Βόλου Πανσεραϊκός 0-2. Αύριο σήμερα πια στις 5 το απόγευμα E3 Καστοριά Βέρεια. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και βλέπετε και τον λόγο. Βλέπετε τη βαθμολογία. Λεβαδιακός έχασε 2 πόντους. Είναι στους 34. Αστέρας Τρίπολης 31. Χαϊδάρη 31. Καλυθέα 29. Καστοριά με παιχνίδι λιγότερο 27. Τους ίδιους βαθμούς έχει ο ΠΑΣ και ο Ηλσιακός. Αγροτικός Αστέρας 26. Βέρεια με παιχνίδι λιγότερο έχει 25, με 24 ακολουθεί η Καλαμάτα. Με 22 Πανθρακικός Εθνικός Αστέρας. Ο Θρασίβουλος 21 όπως και ο Εθνικός. Προοδευτική 18. Πανσεραϊκός 18. Μεσσηνιακός 16. Και η Νίκη Βόλου έχει 15 βαθμούς. Σε τροχιά ανόδου παρέμεινε η Καλυθέα μετά από την εντός έδρας νίκη της επί της Προοδευτικής. Στο 44 ο Βοσκαρίδης νικήθηκε σε εκτέλεση πέναλτι από τον Κόι, οι Κιανόλευκοι πήραν όμως το προβάδισμα 11 αγωνιστικά λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Καζατζή. Στο 62 ο Βοσκαρίδης πήρε ρεβάνς για την αστοχία του από την Άσπρη Βούλα διευρύνοντας το προβάδισμα των γηπεδούχων, με τον Κουτλούμπας να μειώνει όμως 3 λεπτά αργότερα δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο Βοσκαρίδης στο 71ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι είμαστε τελείως διαφορετικοί εμείς. Δεν είμαστε καθόλου καλοί και ιδιαίτερα στην άμυνα και κάναμε κάποια λάθη και τα πληρώσαμε. Είχαμε την ευκαιρία με το πέναλτι. Δεν ανοίξαμε το σκορ, αλλά πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιαστήκαμε καλύτεροι. 19η, τα παιχνίδια. Προοδευτική Λεβαδιακός. Πολύ μεγάλο μάτς βαθμολογικά. Χαϊδάρη, Καλυθέα. Αστέρας Τρίπολης, Εθνικός Αστέρας. Καλαμάτα Ηλυσιακός. Πανθρακικός Μεσσηνιακός. Βέρεια Εθνικός. ΠΑΣ Γιάννηνα. Ντόρπλαστ Αγροτικός Αστέρας, Πανσεραϊκός Καστοριά, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό, όπως και το τελευταίο της κάρτας, τον Νίκη Βόλου Θρασίβουλος. Και να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ που σας έχουμε υποσχεθεί από το ξεκίνημα της εκπομπής και αφορά στους πρωταγωνιστές μέχρι τώρα, μετά τις 19 πρώτες αγωνιστικές, 18 πρώτες αγωνιστικές της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Μετά τα 18 πρώτα παιχνίδια, λοιπόν, συναντήσαμε τους ανθρώπους που κάνουν τις εκτιμήσεις τους για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και θα το δείτε το ρεπορτάζ αυτό σε δύο μέρη. Πάμε να δούμε πρώτα καταρχήν τους ανθρώπους που μας μίλησαν αυτή την εβδομάδα. Το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας είναι από τα καλύτερα αλλά και από τα δυσκολότερα επαγγελματικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Αν και ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιες ομάδες θα πάρουν τα εισιτήρια για τη Σούπερ Λίγκα και ποιες θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Είναι πολύ καλό πρωτάθλημα. Κάθε ένα ομάδα μπορεί να κερδίσει άλλη. Το παράδειγμα, Σέρες Πανσεραϊκός εύκολο κέρδισε με Λεβαδιακός, τότε ήταν προτελευταίος με πρώτος και αυτό έδειχνε πόσο είναι μικρή διαφορά μεταξύ μας, με ομάδες που είναι άνοδο ή ομάδες που είναι να σωτούν. Πολύ δυνατό πρωτάθλημα, γεμάτο συγκινήσεις, θέαμα αλλά και πολλές ανατροπές. Το αξιοσημείωτο στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας είναι ότι μόλις μία ομάδα καταφέρει να κάνει 2 νίκες, πηγαίνει για άνοδο. Ενώ μόλις χάσει 2 παιχνίδια, κινδυνεύει με υποβιβασμό. Είναι όλοι μαζί, είναι μια βαθμολογία που είναι ασανσέρ. Τη μία Κυριακή σε πάνω, την άλλη σε κάτω. Είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή της Β' Εθνικής, τελευταίων χρόνων. Νομίζω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο της Β' Εθνικής. Αγγίζει σχεδόν τη Super League, νομίζω. Δηλαδή, οι διαφορές έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έχει ανέβει πολύ η επαρχία σε σχέση με άλλα χρόνια και νομίζω ότι υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που ευχαριστεί τον κόσμο καλό ποδόσφαιρο. Τα γήπεδα γεμάτα, το πάθος περισσεύει, πολλές οι αλλαγές προπονητών στους πάγκους και το ενδιαφέρον αμύωτο. 17 παιχνίδια απομένουν και ήδη ο Λεβαδιακός έχει πάρει μια διαφορά, αλλά όλα πάντως είναι ανοιχτά ακόμα. Οι ομάδες που θα έχουν την πιο σταθερή απόδοση και τις λιγότερες βαθμολογικά απώλειες, αυτές θα είναι και τυχερές για την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα. Ο μάνατζερ Ηλίας Ματθαίος καταθέτει τη δική του άποψη για το ενδιαφέρον αυτό πρωτάθλημα. Το φετινό νομίζω είναι το πιο συναρπαστικό και ότι οι ομάδες είναι 18, δηλαδή έχουν αυξηθεί. Η ψαλίδα μεταξύ της κορυφής και της βάσης είναι πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει ποιότητα ποδοσφαιριστών η οποία δίνει ένα άλλο χρώμα σε αυτό το πρωτάθλημα. Ενδεικτικά αναφέρω παίκτες όπως ο Κοζανίδης, ο Μπαρτζόκας, ο Κάμπας, ο Ρούσεφ του Λεβαδιακού, ο Ζουντί του Αστέρα Τρίπολης και πάρα πολλοί άλλοι. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος παραμένει ένας γύρος ακόμα. Θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά συναρπαστικά παιχνίδια
και οι τηλεθεατές της ελληνικής τηλεόρασης. Το συναρπαστικό πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής συνεχίζεται και μεγάλο είναι το ενδιαφέρον τόσο για τις τρεις θέσεις που οδηγούν στα μεγάλα σαλόνια, ενώ μεγάλη θα είναι και η αγωνία για την αποφυγή του επιβιβασμού.